Ευχαριστώ που με προειδοποίησες. Πολύ χαίρομαι. Έτσι θα μπορούμε να πέσουμε ήσυχα. Αφού θες να πας τόσο πολύ, πήγαινε. Άντε, τρέξε τώρα. Μαμά. Ναι, μωρό μου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Θα ονειρεύομαι κρυμμένα στο ημερολόγιο μου, που το έχω κρύψει στο δωμάτιο μου. Έχω και σκέφτομαι μυστικά. Έχει για πρωινό, ε! Τηγανίτες και βατόμουρα. Ντανιέλα, δεν ξέρεις πως αυτά παχαίνουν. Μ' αρέσουν στο χουάτσο. Δώσε μου το πιάτο σου. Θέλω τηγανιτά αυγά χωρίς λάδι, εντάξει. Χωρίς λάδι. Πώς γίνεται αυτό πάλι? Είσαι ανόητη. Δεν έχεις ιδέα από μαγειρική, λοιπόν. Φτιάξτε μόνη σου. Το μαγείρεμα είναι δική σου δουλειά και όχι δική μου. Εγώ πάντως έκανα τη δουλειά μου. Ορίστε οι τηγανίτες. Δεν θα φάω εγώ τόσο αλεύρι, το άκουσες? Τότε φάει σκέτα τα βατόμουρα ή με μέλι. Δεν θέλω τίποτα. Είναι απέχεια, Εντέλα. Μην το λες αυτό. Δεν είναι σωστό να κριτικάρεις τους ανθρώπους. Αλλά εντάξει, μαμά. Σου ξανά πω ότι αυτό το χρώμα δεν μου πάει καθόλου. Δεν δείχνει καθόλου άσχημο πάνω σου. Αλήθεια σου λέω, Ρίκη. Και εξάλλου αυτός ζήτησε ο σκηνοθέτης. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι μου πάει περισσότερο, εντάξει. Και αυτά τα χρώματα δεν μου πηγαίνουν. Δεν δείχνω ωραίος. Μα έλα, Ρίκη, ηρέμησε. Γιατί δεν μιλάς με τον σκηνοθέτη, με τον Μπέπε? Να τον ρωτήσεις αν μας επιτρέπει να αλλάξουμε τα χρώματα. Νομίζω πως αυτά είναι ασήμαντα πράγματα. Ένας ηθοποιός πρέπει να συγκεντρώνεται στη βελτίωση του χαρακτήρα που υποδύεται. Αυτό το έκανα κιόλας, ε! Μα ο ρόλος που υποδύεσαι είναι τόσο πλούσιος σε αποχρώσεις και εσύ είσαι τόσο ικανός που αυτό που θα δει το κοινό είναι το πόσο καλός ηθοποιός είσαι επιτέλους. Μα δεν το ξέρετε. Ο ηθοποιός δεν είναι μόνο ένας χαρακτήρας, είναι και το πώς εμφανίζεται στη σκηνή. Καλά, Ρίκη, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τότε, έτσι. Ω, κάντε άκρη, 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 εντάξει. Δεν ήθελα να έρθουν. Ξέρετε πως τη Μαλού και την Τζίνα δεν αρέσει να μπαίνουν στο υπόγειο, επειδή φοβούνται πολύ. Αυτές θα χάσουν, λοιπόν. Ναι. Και ο Ντόπι δεν μπόρεσε να έρθει γιατί πόνουσε το στομάχι του και τον πήγα στο γιατρό.
Ναι, βέβαια, γιατί τρώει πολύ. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Ας καθαρίσουμε και από εκεί. Έλα, α, μ' αρέσει, μ' αρέσει που με έφερε στο αγαπημένο σου ξενοδοχείο, υπέροχα. Είσαι ανόητος. Μπορούμε να διασκεδάσουμε για λίγο σκοτώνοντας, σκοτώνοντας κατσαρίδες. Πάψε να λες βλακίες. Είμαστε μακριά από την κίνηση. Τι ήθελες δηλαδή? Να πάμε σε κανένα πολυτελές ξενοδοχείο και να πέσουμε πάνω στους φίλους μου, για πες μου. Οι φιλοδοξίες σου βλέπω δεν έχουν τέλος, Έλενα. Όμως δεν είναι και τόσο καλές, θα έλεγα. Έλα, πες μου, τι σου έκανε αυτή η γυναίκα και θέλεις να την ξεφορτωθείς, ε? Αφού σου είπα γιατί. Μπήκε στο δρόμο μου. Μετά από αυτή τη δουλειά όμως, εσύ και εγώ θα είμαστε πάτσι, συμφωνεί? Έχεις καμιά αμφιβολία σχετικά με το τι θα κάνεις? Α, ηρέμησε τώρα. Μου φαίνεται, ξέρεις πως τελικά... Εσύ θα ρισκάρεις. Δεν πρόκειται για παιχνίδι. Ναι, βέβαια ρισκάρω. Ε? Και πολύ. Θέλω να είμαι παρούσα. Όταν πλησιάσεις τη Λεωνόρ. Είσαι τρελή, έτσι. Ελενίτα, Ελενίτα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, νιώθω τόσο παράξενα χωρίς τα παιδιά μας. Αλήθεια, και εμένα μου λείπουν πολύ. Αλλά ειλικρινά, αισθάνομαι πολύ καλά μόνος μαζί σου, ε. Σκέφτησε, αγάπη μου, την πρεμιέρα. Όχι, 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 αντιθέτως. Σκεφτόμουν πως περνάει η ζωή και δεν δίνουμε σημασία στα αληθινά σημαντικά, σε αυτά που πραγματικά μας ενδιαφέρουν. Σε τι αναφέρεσαι? Στο ότι έχασα τόσο καιρό με το να μην είμαι μαζί σου και με τα παιδιά. Πάντως όμως έχουμε, όπως ξέρεις, μια υπέροχη οικογένεια. Πράγματι. Τόσο υπέροχη όσο αυτή εδώ η θάλασσα. Ναι, ακριβώς. Σαν τη θάλασσα. Να την είναι πάντα μεγαλειώδης, επιβλητική. Και με το βραχνά, με το βραχνά της καθημερινής δουλειάς, δεν καταλάβαμε πόσο σημαντική είναι για τη ζωή. Μ' αρέσει όταν είσαι ευτυχισμένος. Να σου κάνω μια ερώτηση και να μου πεις την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια, μου υπόσχεσαι? Το υπόσχομαι. Αλήθεια? Αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο, θα με ξαναπαντρευόσουνε? Ναι, πάλι το ίδιο θα έκανα. Αχ, κάπου κάνει σαν ένα μικρό αγοράκι. Ναι! Μα μη μου το λέτε αυτό! Εγώ είμαι ένας μεγάλος και σοβαρός κύριος! Ναι, βέβαια! Και σ' αρέσει να κάνεις πλάκα, παππού! Άσε να σε κρίνουν αυτοί που σε ξέρουν! Αυτό πάντως ήταν απέσιο! Και εξάλλου δεν είναι κακό που θέλω να παίζω με τα παιδιά, είναι! Όχι, όχι, δεν είναι κακό να παίζεις μαζί τους! Μα να τα τρομάζεις όμως, θα τα κάνεις να τρελαθούν από το φόβο τους! Μα είμαι τόσο τρομακτικός! Όχι, βέβαια! Κι εγώ που νόμιζα πως ήμουν σαν μπαμπούλας! Μπαμπούλας! Ναι, ο πιο όμορφος μπαμπούλας του κόσμου, παππού! Άσε τα αστεία! Όχι, παππού! Φοβερή ιδέα μου να φέρω τις μάσκες, ε! Πέρα από τη σκόνη είναι ό,τι βρέπει για τον ενδομακτόνα που ψέκασε η Φατιμά! Έλα, ηρέμησε! Πάει, ψόφισε! Και φυσικά χάρη στον ενδομοκτόνο! Είναι ένα τάλας! Τέρας, Κουάντζο! Τέρας το λένε! Τώρα είμαι σε άσχημη θέση. Η Ντανιέλα νομίζει πως είναι η μαμά, εσύ συμπεριφέρεσαι σαν τον μπαμπά, μην νομίζεις
Άσε όμως πως θα σε αφήσω, ε! Η Ντανιέλα και ο Μάρτιν είναι οι γονείς του Φάτσο και αγαπιούνται πολύ! Η Ντανιέλα και ο Μάρτιν αγαπιούνται! Εγώ το βιβλίο, αν θες, θα στο δανείσω. Καλύτερα να μου δανείσει εκείνο τον τύπο. Είναι πολύ όμορφος. Ναι, πολύ εγωιτευτικός. Και πώς τον λένε? Ρίκη. Όμως, αν θες τη γνώμη μου, ο νεαρός είναι εντελώς άμυαλος. Πώς? Είναι αγενής και αλαζονικός. Εσύ τον ξέρεις πολύ καιρό. Ησυχία. Όχι, 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 αντιθέτως. Μόλις που μίλησα μαζί του. Αλλά μου έφτασε για να καταλάβω ότι είναι αλαζονικός και νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Αν σου φέρθηκε άσχημα, θα φταίει το ότι πιστεύει πως δεν πρέπει να τον κριτικάρει μια υπάλληλος. Έτσι νομίζεις. Ναι, Ναταλία. Και μάλιστα σε συμβουλεύω να μην κάνεις τόσο τη σοφή, γιατί είναι πολύ ενοχλητικό, ξέρεις. Σίγουρα, θα δεις πολύ και θα φερθεί διαφορετικά σε μένα. Ανήκουμε στην ίδια κοινωνική τάξη. Στον Πέπε πως ο γιατρός θέλει να κάνω πλήρες check-up. Όχι, φταίει η αδιαθεσία που είχα προχτές. Είμαι καλά, μην ανησυχείς λοιπόν. Όχι, 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 καλύτερα να μείνεις στο γραφείο, μήπως και χρειαστεί τίποτα. Θα έρθω αργότερα. Σου λέω να μην ανησυχείς, αντίο. Ποιος είναι? Ο Ενρίκε Μονρόι. Τι αστείο. Όλα κανονίστηκαν, πάει πια. Δεν έχουμε πολύ καιρό, γι' αυτό βγες έξω. Θέλω τα υπόλοιπα λεφτά τώρα, ε. Με συγχωρείς. Σου έδωσα την προκαταβολή που ήθελες. Θα σου δώσω τα υπόλοιπα όταν τελειώσεις όλη τη δουλειά. Θέλω να είμαι σίγουρη πως δεν πρόκειται να μου τη φέρεις, φίλε. Αν είχα σκεφτεί να σε προδώσω, δεν θα είχα έρθει, δεν το νομίζεις? Α, τότε δεν με εμπιστεύεσαι εσύ, αυτό είναι φανερό. Φύγε από εδώ αμέσως. Και αν αποτύχει το σχέδιο, θα το μετανιώσεις. Καλά λοιπόν. Καλύτερα να έχεις έτοιμα τα λεφτά, κοπέλα μου. Και μην δοκιμάσεις να παίξεις μαζί μου, Έλενα. Γιατί θα είμαι ικανός να σε σκοτώσω. Σταματήστε, αρκετά! Σταματήστε! Αχ, ο γενναίος υπότης παραδίδεται στις ορδές του σκληροτράχυλου εχθρού! Ναι! Και στις κουφές λύνει όπως εσύ! Μη γελάς με τη φίλη σου, εντάξει! Ορδές σημαίνει πλήθη, πολλούς ανθρώπους! Ας το ξανακάνουμε! Καλείτε! Αφήστε τον, παιδιά, δεν βλέπετε πως είναι κουρασμένος! Τον έσωσες τον καπού. Δεν θα τα άντεχε άλλο. Χαίρομαι που τον πρόσεξες. Μ' αρέσει που είσαι έτσι. Μ' αρέσει να... Μ' έχεις μαγέψει. Έχει τόση σκόνη. Τι σκόνη, αφού τώρα μόλις καθαρίσατε. Ποιος ξέρει από πού ήρθε. Πάντως είναι σκόνη. Να πνεύσουμε καθαρό αέρα. Δεν πάμε να πιούμε κάτι όλοι μαζί? Ναι! Όλοι πάμε! Δεν βλέπω τον τύπο που μας πήγαινε συνήθως. Ω, αγάπη μου, έχουμε να έρθουμε τόσο καιρό εδώ που μπορεί να πήγε σε καμιά άλλη παραλία. Καλημέρα, αφεντικό! Καλημέρα, αφεντικό! Έχω μια βάρκα που είναι πολύ καλή και χρεώνω φθηνά, ε! Θα σας πάω να βουτήξετε σε τίποτα υπάλλους που είναι πολύ, πολύ ωραία! Ορκίζομαι στο Θεό πως είναι πολύ όμορφα! Όχι, δεν ξέρω, καλύτερα να περιμένουμε για... Όχι, αγάπη μου, όλα είναι καλά! Πάμε! Δεν θα το μετανιώσεις, κυρία! Ξέρετε, η βάρκα έχει επιδιορθωθεί πρόσφατα, και έχω και ποτά μέσα! Πολλά! Δεν ξέρω, τι λες εσύ? Πάμε, αγάπη μου, έλα, πάμε! Έλα! Ωραία! Έλα, πάμε λοιπόν τώρα! Έλατε, θα σας βοηθήσω! Από εδώ! Αχ, τι ωραία, μου αρέσει πολύ!
σκαλιά που σου είπα, αφεντικό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία εκεί μέσα. Εντάξει, θα πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Για να δούμε. Πήγαινε πρώτος, πήγαινε πρώτος. Σε Φατιμά, όταν είδε την Αράχνη, έκανε σαν να είδε κάποιο τέρας. Έχασες τίποτα? Θες μια σόδα? Έλα πιο κοντά, παιδί μου, δεν δαγκώνουμε. Μόνο αίμα πίνουμε σαν βρικόλακες. Φροντίζεις τα μάτια εσύ, ε? Ναι, και μερικές φορές μου ζητάνε να τα πλύνω. Σε έχω ξαναδεί. Είσαι πολύ δουλευταράς, παιδί μου. Και εμείς δουλεύουμε πίσω σκληρά πολύ. Μπες στην παρέα μας, θέλεις, ε? Έλα, έλα. Θες να σε κεράσω μια σόδα, κερνάω εγώ. Όχι, ευχαριστώ, έχω λεφτά. Κάπου, γιατί αύριο γυρίσουν οι γονείς μου. Ωραία. Και θα γυρίσουν πολύ ερωτευμένοι. Πόσο ερωτευμένοι. Τι ωραία. Είμαι βέβαιος πως θα τους φτιάξεις ένα γλυκό για να τους καλωσορίσεις. Κάπου, μου έδωσες τώρα μια καταπληκτική ιδέα. Ναι. Τι λέτε να κάνουμε ένα πάρτι υποδοχής? Ναι. Κάνει εγώ. Θα με βοηθήσετε, παιδιά? Ναι. Θα σε βοηθήσω εγώ. Και πιστεύεις πως θα σου δώσει άδεια ο πατριός σου? Μην ανησυχείς, Ντάνη, θα το κανονίσω εγώ αυτό. Και εσύ, Τσούι? Έχω κάποια δουλειά. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα πανό που να λέει «Καλωσορίσατε γονείς». Ναι, πολύ καλύτερα. Αρκάκια, αποκλείεται, γιατί θα φτιάξουμε καρδούλες. Δική μου γονείς είναι, όχι δική σου. Μην τσακώνεστε τώρα, παιδιά μου. Όχι! Καλύτερα να δείτε πώς θα ψωνίσετε αυτά που θα χρειαστείτε στο πάρτι που θα κάνετε! Έχω μερικές οικονομίες!